Καλημέρα, καλημέρα από το δρόμο που πάει για τον Οροπό. Σήμερα Κυριακή 14 Ιανουαρίου. Ωραία μέρα, ηλιόλουστη, αλλά ψόφος. Η πρώτη μέρα που κάνει χειμώνα νομίζω. Είμαι καλεσμένος από το φίλο μου τον Γιάννη με τα BMW. Θα συναντηθούν σήμερα μια ομάδα με παλιά BMW να κάνουν την καθιερωμένη τους βόλτα και να καταλήξουν τελικά να φάνε κάπου στη Μαλακάσα. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να πάμε βόλτα με τα BMW, τα παλιά. Στο πλάι του δρόμου όπου είναι βρεμένα υπάρχει πάγος, έχει παγώσει το νερό το βράδυ. Το βράδυ ήταν κάτω από μηδέν. Έχω ντυθεί σαν αστακός. Φοράω παντελόνι και παντελόνι νιτσεράδας και από πάνω φοράω μπουφάν και νιτσεράδα. Να πω ότι αυτή την νιτσεράδα που φοράω μαζί με άλλες δύο που θα τις χρησιμοποιήσουμε στο ταξίδι στην Ευρώπη μας τις έκανε δώρο ο Γιάννης ο Νανούρης. Μου λέει θέλω να συνεισφέρω κι εγώ κάτι σε αυτό που κάνεις, αλλά επειδή δεν σου δίνω λεφτά, δεν θέλω να σου δώσω λεφτά, αγόρασε κάτι που σας λείπει και χρέωσέ μου το. Τον ευχαριστώ πολύ.
Έφτασα λοιπόν στον οροπό και τώρα θα γελάσετε. Έκανα λάθος την ημερομηνία. Η συνάντηση ήταν για την άλλη Κυριακή. Ήρθα λοιπόν, δεν βρήκα κανέναν εδώ από τους μπεμβέδες. Πήρα τηλέφωνο το Γιάννη του Δαζέντα. Μου λέει: Ιωσήφ, μου πισωπήσεις στον οροπό. Λέω: Ναι, μου λέει λάθος ημερομηνία, ρε φίλε, έκανες. Δεν πειράζει, ωραία. Εντάξει, θα με πάρει τηλέφωνο σε λίγο. Εδώ οι ψαράδες έχουν ψάρια. Έχουν φάει ψάρια και η γάτα περιμένει να φάει. Ωραία λαβράκια εδώ. Πήραμε το ένα. Φάμε την κυρά, την καπετάνισσα. Αφού δεν πιάνουμε εμείς. Και σου πια βλέπω, ε. Είναι δύο. Είναι για την ηλικία σου, ωραία. Έκανα λοιπόν τη βόλτα μου. Άσκοπο δεν ήταν, τίποτα δεν είναι άσκοπο στη ζωή. Τίποτα, αρκεί να είσαι ζωντανός και να γυρνάς. Ακόμα και στα λάθη μέσα μπορεί να βρει κανείς επιτυχία. Εντάξει, άρπαξα λιγάκι κρυουλάκι, χέρια και πόδια, αλλά καλά ήταν, μια χαρά. Ο Γιάννης έκανε μια προσπάθεια, λέει: Μπα σε καταφέρει, πήρε τηλέφωνο και τους φίλους, μπα σε καταφέρει και το κάνουν και σήμερα. Αλλά δεν ήταν προετοιμασμένος ο κόσμος, βέβαια έχουν κανονίσει για την άλλη Κυριακή. Εγώ την άλλη Κυριακή δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να έρθω, γιατί ετοιμάζομαι να πάω στην Κρήτη τη Δευτέρα. Αυτή τη βδομάδα όλοι θα έχω τρέξει με το σκαφάκι. Βέβαια, αυτό που κατάφερα ήταν να πάρω ένα ωραίο λαβράκι, το οποίο ήταν ολόφρεσκο το φέρα ψαράς, για να το πάμε με την καπετάνισσα το μεσημέρι. Ένα 800, ε, ολόφρεσκο. Θέλει καθάρισμα τώρα. Και ψήσιμο. Λοιπόν, γυρίσαμε λοιπόν από τον οροπό και θα καθαρίσουμε αυτό το ψαράκι το ωραίο, ε. Αυτό είναι ένα λαβράκι το οποίο ζυγίζει περίπου 2 κιλά. Το βρήκα φρέσκο εκεί κάτω στα καΐκια. Έρικα, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Καλά. Γιατί γύρισες τόσο νωρίς από εκεί? Γιατί έκανα λάθος, κόλλησε. Ήταν την άλλη Κυριακή και εγώ δεν είδα την ημερομηνία και πήγα σήμερα. Αλλά έκανε και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Δαρζέντας, λάθος. Γιατί ενώ του έγραψα στο mail ότι θα σας δω αύριο στο γονολοπό, δεν μου είπε αύριο. Γιατί αύριο? Αφού είναι την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα ειδικό εργαλείο που καθαρίζουμε τα λέπια. Και έτσι λοιπόν εγώ έκανα και πήγα εκεί και δεν ήταν κανένας. Αλλά ήταν πολύ ωραία μέρα. Βέβαια στον δρόμο κρύωσα λίγο. Όχι κρύωσα, καλά ήμουν ντυμένος. Αλλά έκανε κρύο πολύ. Ο δρόμος ήταν παγωμένος. Τώρα η Άννα μας έδωσε αυτό το πράγμα για να μην φύγουν τα πράγματα μέσα νεροχέτη και βουλώσει. Αλλά δεν βοηθάει όμως. Τι θα κάνετε εκεί? Εκεί ήταν, θα μαζευόμασταν, ήταν μια ομάδα με ανθρώπους που έχουν BMW. Ταξίες τα BMW τα αυτοκίνητα. Ναι. Τι σήμα έχουνε? Είναι ένα μπλε με άσπρο και μαύρο. Και ναι, εντάξει. Ναι, λοιπόν. Και είναι παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 80, του 90, δεν ξέρω αν είναι και παλιότερα. Αυτοί λοιπόν μαζεύονται, έχουν κάνει, είναι φίλοι και έχουν κάνει μια ομάδα και μαζεύονται ανάλογα σε ποιο μέρος αποφασίζουν κάθε φορά και κάνουν μια διαδρομή, όχι αγώνα, μια διαδρομή και μετά κουβεντιάζουν, πίνουν καφέ και πάνε και τρώνε σε κάποιο εστιατόριο. Κοινωνικές σχέσεις δηλαδή κάνουν. Για πες μου εσύ το σήμα της BMW. Πες μου εσύ το σήμα της BMW. Δεν είναι όπως είναι τη Σάουντι που είναι τα στρογγυλά που μοιάζει σαν το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ξέρω τον BMW τώρα ποιο είναι, δεν πάω να το περιγράψω. Η αλήθεια είναι ότι το σήμα της είναι λίγο περίεργο. Ναι, και εγώ προσπάθησα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Και έτσι πήγα άδικα, δεν πήγα άδικα όμως, γιατί βρήκα και πέρα ψαράδες που είχαν φέρει ψάρια, ήταν πολύ ωραία μέρα, είχε διακάδα, πέταξα λίγο τον ντρόν, έβγαλα πλάνα από πάνω την πόλη και είχαν έρθει ψαράδες και είχαν πιάσει ψάρια. Ο ένας με μικρή βάρκα είχε πιάσει λαβράκια, τα οποία μου έκανε εντύπωση, ήταν μεγάλα.
ήταν όλα πάνω από 1-1,5 κιλό. Και σκέφτηκα, επειδή είναι πάρα πολύ ροψάκι, ήταν και φρεσκότατο, μόλις το είχαν πιάσει. Λέω κάτσε να πάρω ένα, δεν ήταν και ακριβό, το πουλάγανε φθηνά σχετικά. Και πήρα λοιπόν ένα, να το φτιάξουμε τώρα, δεν ξέρω να το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε αύριο με τη γιαγιά σου. Σήμερα τι έχει μαγειρέψει η γιαγιά, έχει μαγειρέψει ποτά. Ναι, έχει μαγειρέψει ένα κοτόπουλο που κάνει και κουρκούτι και το αλήφι πάνω. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο, βγαίνει καρτσανιστό, δεν είναι απλό κοτόπουλο. Α. Οπότε θα φάμε αυτό, δηλαδή θα φάμε το ψάρι αύριο, άλλη μέρα. Κρίμα. Από ό,τι φαίνεται. Κρίμα είναι, δηλαδή είναι φρέσκο. Πρέπει να το φάμε οπωσδήποτε αύριο, γιατί μην το βάλουμε σε κατάψυξη. Είναι κρίμα το και ψάρι να το βάλει σε κατάψυξη. Ωραία, μπορούμε να το πούμε να το φάμε και σήμερα. Θα δούμε, θα το ψήσουμε. Να φέρουμε την κοράλ γκάζ πάνω να το ψήσουμε. Μπορούμε. Δεν βοηθάει αυτή εδώ μέσα. Αυτό κανονικά πάνε και στη θάλασσα. Εκεί που ήμουν τώρα, αλλά δεν είχα τα εργαλεία, δεν είχα τίποτα. Οι ψαράδες εν τω μεταξύ δεν τα καθαρίζουν τα ψάρια όπως κάνουν στις αγορές. Που λέει ο πελάτης, καθάρισε με το σε παρακαλώ και του βγάζει τα αλεύρια, του βγάζει τις κοιλιές όλα. Σε δίνει έτοιμο. Οι ψαράδες δεν το κάνουν αυτό. Θα το κάνεις μόνος σου. Οπότε. Είδε λοιπόν τώρα από το πουθενά σήμερα που δεν είχα τι να κάνω και ήταν Κυριακή και μπαριόμουνα. Εγώ ξέρεις θέλω να είμαι συνέχεια κάτι να κάνω, να πηγαίνω εκδρομή, να κάνω βίντεο. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τον ίδιο με τον παππού. Δεν ξέρω τον ίδιο με τον παππού. Και πάνω που βαριόμουν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία, έκανα λάθος. Την άλλη Κυριακή που είναι κανονικά η συνάντηση δεν θα μπορέσω ακόμα μάλλον να πάω. Γιατί θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για την Κρήτη την επόμενη μέρα με τη βάρκα η οποία θα είναι έτοιμη. Ωραία, βόλτες που έχουμε να κάνουμε με τη βάρκα. Ας πω ένα, τα πρώτα ταξίδια που θα κάνουμε θα είναι στον Πόρο. Εντάξει. Εντάξει. Εκεί δεν σας αρέσει, δεν πηγαίνετε εκεί. Ναι, έχει ωραία ξενοδοχεία. Καλά. Η παραλία δεν είναι τόσο. Άμα πάμε μόνοι μας και δεν έρθουν οι άλλοι, η μαμά σου και η Ντόρα. Και τώρα και η Άννα Μαρία θα πάμε μόνοι μας, θα πάμε με εγώ, εσύ και η γιαγιά και θα κοιμηθούμε στη βάρκα. Όπως κάναμε, ναι, όπως κάναμε παλιά με το θείο σου, το Γιάννη και, και τη μαμά σου, έτσι τις παίρναμε μικρούς και πηγαίναμε. Λοιπόν, μάλλον τελειώσαμε τώρα με τα λέπια. Θα κόψω το κεφάλι. Ναι, θα το κόψουμε το κεφάλι, όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν χωράει εκεί που θα το ψήσουμε. Είναι μακρύ, μεγάλο ψάρι. Λοιπόν, τώρα, πρέπει να καθαρίσουμε την κοιλιά. Παίρνουμε το κοφτερό μαχαίρι. Θα την ανοίξεις. Ναι, βέβαια. Κοιτάμε εδώ που ξεκινάει το άνοιγμα. Έβαλα γάντια, γιατί άμα δεν βάλεις γάντια και πιάσεις το ψάρι και βρωμίσουν τα χέρια σου, 10 σαπούνια να κάνεις, δεν βέβαια από όλα με τα εμμυρωδιά. Τι έγινε, σ' αρέσει το καθάρισμα του ψαριού, εσύ θα καθάρισες ποτέ ψάρι. Άμπα. Γιατί. Κοίτα πως έχεις γίνει, γεμάτος. Δεν πειράζει να κάνουμε τώρα, έτσι γίνεται όταν έχεις ψάρια, λερώνεις. Ναι, γι' αυτό δεν θα το έκανα. Α, δεν το καθάριζες, επειδή λερώνεσαι. Στεναχωριέσαι, άμα το τότε στεναχωριέσαι όμως. Για τη διαδικασία στεναχωριέμαι, γιατί το ανοίγεις τις κοιλιές, είναι αίμα. Τι να κάνουμε, κάποιος να τα κάνει και αυτά, δεν πρέπει. Αλλιώς πρώτο βάς. Εντάξει, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι το έκανα. Αν μου το είχες έτοιμο, θα το έβαλα να το ψήσω, να το φτιάξω, να το ετοιμάσω. Αλλά αυτό είναι λίγο. Αυτά είναι τα βράχια του, έτσι. Τώρα θα δεις τι έχει η κοιλιά του μέσα, πόσο καθαρό ψάρι είναι. Oh. Αυτό γιατί είναι πελαγίσιο. Τα λαβράκια, βλέπεις τι κόκκινα από τα βράχια του. Αυτό δείχνει πόσο φρέσκο είναι το ψάρι. Βλέπεις το χρώμα. Και δεν είναι μόνο το κόκκινο, το χρώμα το ωραίο. Είναι ότι δεν είναι λασπωμένο. Το βλέπεις πώς είναι τα βράχια του. Τα μεγάλα ψάρια είναι δύσκολα, συνήθως κόβονται αυτά. Πρέπει να έχετε κατάλληλο μαχαίρι. Τώρα το μαχαίρι μας δεν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί το καλό μαχαίρι το έχω στο αυτοκίνητο, στο τροχόσπιτο. Αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει. Δεν είναι και τόσο βολικά εδώ πέρα, αλλά εντάξει.
Ναι, αυτό κανονικά το καθαρίζει στη θάλασσα, στα μουδιά, στην παραλία. Και να πετάς τα πράγματα μέσα στο νερό, να έρχονται τα καβουρά και να τα τρώνε. Αυτό είναι το σωστό καθάρισμα. Οπ. Δες. Θα δεις τώρα και θα βγάλω μετά αυτά. Εντάξει, αυτά είναι τα έντερά του και είναι λίγο περίεργα. Δεν σου αρέσουν, το ξέρω. Έλα, είναι λυστικό. Αλλά κοίτα τώρα. Κοίτα εδώ. Εδώ αυγό. Αυγό είναι αυτό. Αμέ. Τα αυγά του και τα αυγωμένο που είναι. Είναι λυστικό. Πέφτει. Βλέπεις. Κοίτα. Ολόκληρο αυτό είναι αυγό. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που τα τρώνε αυτά, τους αρέσουν, ε. Αλλά εντάξει, τώρα επειδή και στη γιαγιά δεν αρέσουν πολύ, για να είναι ειλικρινής. Να σου πω την αλήθεια του εμένα. Ούτε εσύ, τα τρως. Όχι, τα έχω δοκιμάσει, λένε θυστικά. Τα τρώνε όμως, άμα του κάνεις κουρκούτι με αλευράκι και το μαγείρε, το τηγανίσια, σε ωραίο που είναι. Τι είναι αυτό. Τα αντέρα του βγάζουμε τώρα, το καθαρίσουμε τώρα, θέλει νερό. Να ρίξουμε νερό. Και άλλα αυγά. Πολύ ωραίο ψάρι είναι, πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Είναι νόστιμο, δεν έχει κοκαλά το πελαγίσιο ειδικά, γιατί άμα μερικοί πιάνουν λαβράκια στα λιμάνια, τα οποία συνήθως δεν είναι πολύ καθαρά, γιατί πάνε και τρώνε τα ακαθαρσίες, τους αρέσουν, και αυτά και οι κέφαλοι. Τελειώσαμε τα πολλά πολλά και πολλά πολλά, δηλαδή και τα μάτια. Το μάτι του, κοίτα πως είναι, καθρέφτης. Σε κοιτάει, από αυτό φαίνεται το ψάρι είναι φρέσκο, όταν είναι το μάτι γυαλιστερό. Δεν είναι ψόφιο που λέμε. Από πολλά δεν φαίνεται. Ναι, και από τα βράχια του είναι κόκκινα. Τον είμαστε μια χαρά, ψαρούκλα. Και το βάλουμε εδώ. Η ουρά απ' έξω. Να κάνουμε. Το κεφάλι πώς θα το κόψεις. Το κόψω τώρα. Ξέρω. Άστο, δεν πειράζει. Θα το κόψουμε όταν είναι να το ψήσουμε. Λοιπόν, έτσι. Για στα χέρια μας.